Στον δρόμο βρισκόμαστε και έχουμε καταλήψει τη γη μας, τα χωράφια μας, τις δουλειές μας για συγκεκριμένο λόγο. Ο λόγος είναι ότι με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας έχουμε ήδη βεβαρημένες ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές, τις οποίες αποδεχόμαστε με το ίδιο νομικό πλαίσιο που ισχύει και ανταποκρινόμαστε ζωρισμένα μένα, αλλά προσπαθούμε να είμαστε εντάξει στις απαιτήσεις μας και στις υποχρεώσεις μας. Ο κλάδος που λέγεται πρωτογενής τομέας, το πρωτογενής τομέας τι συμπεριλαμβάνει? Συμπεριλαμβάνει τη γεωργία και τη χτινοτροφία. Γεωργία και χτινοτροφία τι σημαίνει? Σημαίνει ζωή, σημαίνει ότι ό,τι τρώμε, ό,τι πίνουμε, ό,τι φοράμε είναι πρωτογενής τομέας. Σε όλα τα κράτη, τα πολιτισμένα κράτη του κόσμου έχει ευνοϊκή μεταχείριση και προσπαθούν να τον ενισχύσουν έστω και αδικώντας άλλες κοινωνικές ομάδες. Γιατί ο ρόλος του είναι σημαίνοντας στη ζωή και στην επιβίωση. Εμείς βρισκόμαστε τώρα εδώ γιατί η Ελλάδα σαν έθνος, σαν κράτος έχει αναγάγει μια πολιτική η οποία μας οδηγεί σε ευθύνουσα πορεία τα τελευταία χρόνια με αποκορύφωμα το ασφαλιστικό και το φορολογικό νομοσχέδιο που έχει προτείνει η κυβέρνηση στο ΣΥΡΙΖΑ να ανέλθει του κυρίου Κατρούγκαλου. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο, η ταχοπλάκα. Δεν θέλω να χρησιμοποιώ τετριμένες εκφράσεις, γιατί βλέπετε δεν έχω καμία φλογιστόκα μπροστά μου, μιλάω από ψυχής της απαρτίας. Αυτό είναι το τελειωτικό χτύπημα στον πρωτογενή τομέα. Είχαμε μια φθήνουσα πορεία, είχαμε σοβαρά και δυνατά προβλήματα στο πέρας του χρόνου. Δεν τα έλυσε κανένας. Υπήρχε εμπεγμός, υπήρχαν και λάθη στην πορεία του χρόνου. Λάθη κάνουν οι πάντες, όπως τα στηριοποιείται και δημιουργήθηκαν οι λάθη. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό δεν μπορούμε να απολογηθούμε για κάτι. Σημασία έχει ότι τώρα πλέον έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Ο λόγος ύπαρξής μας στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι για να εκφράσουμε τα αιτήματά μας, τα δίκαια αιτήματά μας, που πιστεύουμε ότι είναι αιτήματα όχι μόνο των αγροτών και των φτωχοτρόφων και κεφαλινίας, είναι αιτήματα όλου του ελληνικού λαού, όλης της ελληνικής κοινωνίας. Είναι αιτήματα δικαιοσύνης, ζητάμε το αυτονόητο, ζητάμε να μας δώσουν το δικαίωμα στην επιβίωση, το δικαίωμα στην παραγωγή, το δικαίωμα στη δημιουργία. Το οποίο με το σχέδιο νόμου που έχει προτείνει ο κ. Κατρούγκαλος και η κυβέρνηση είναι απαγορευτικό για μας. Είμαστε ήδη σε οριακό σημείο. Αυτό ήταν η χαριστική βολή. Οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στην εξαφάνιση. Για να είμαι και πιο συγκεκριμένος, στην Κεφαλονιά, στην Κεφαλονιά, στον μικρό τόπο που ζούμε όλοι, που τον αγαπάμε και τον ελατρεύουμε, η χτινοτροφία και η αγροτιά είναι μια παραδοσιακή ενέργεια, δημιουργία, δραστηριότητα. Τα προϊόντα μας είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο. Τα ξέρουν οι πάντες. Είναι κακό πράγμα να εξαφανιστεί. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να εξαφανιστεί. Πρέπει να ενισχυθεί αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω ότι ο πρωτογενής τομέας είναι η πύλη, είναι η δύναμη, είναι ο πυλώνας που μπορεί να σύνει την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα δεν φτιάχνει ούτε κομπιούτερς, ούτε ψυγεία, ούτε αυτοκίνητα. Η Ελλάδα είναι τουρισμός και πρωτογενής τομέας.